το εμβολιασμό. Για μένα το εμβόλιο πάντα, μα πάντα, θα είναι ένα θαύμα. Κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου γιορτάζει μεγαλύτερη εθελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέους σε όλο τον κόσμο, η προσκοπική κίνηση. Περισσότερα από 54 εκατομμύρια μέλη σε 220 χώρες σε όλο τον πλανήτη γιορτάζουν την ημέρα γέννησης του ιδρυτή της προσκοπικής κίνησης, Λόρδου Μπάντεν Πάουελ, και οργανώνουν δράσεις εμπνευσμένες από τις σκέψεις και τα αποθέματά του, την επωνομαζόμενη και ως ημέρα σκέψης. Στην Ελλάδα, εδώ και 111 χρόνια, η προσκοπική κίνηση αποτελεί τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη εθελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέες και νέους, με 25.000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές. Υποστηριζόμενος από χιλιάδες ενήλικους εθελοντές, με εργαλείο το ομαδικό παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες στη φύση, ο προσκοπισμός βοηθάει τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους να ανακαλύψουν ικανότητες και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους. Οι πρόσκοποι στην Ελλάδα, ως πρεσβευτές του εθελοντικού κινήματος, με καταγεγραμμένες ετησίως περισσότερες από 6.500.000 ώρες εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς, τροφοδοτούν την ελληνική κοινωνία με νέες και νέους που δραστηριοποιούνται στα κοινά και λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες. Οι πρόσκοποι συμβάλλουν διαχρονικά και ουσιαστικά στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, είτε μέσω απλών ενεργειών είτε μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απευθύνονται τόσο στα μέλη της προσκοπικής κίνησης όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Ο προσκοπισμός συνεχίζει να αποτελεί ένα επικοδομητικό αντίβαρο, ενδυναμώνοντας τους νέους να συμβάλλουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων σε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις, δρώντας τοπικά. Να συνδεθούμε τώρα με τα γραφεία του ΒΑΕΣ και την Κατερίνα Βασιλείου για να μας πει τι θα δούμε.